Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για ακόμα μία χρονιά η Θεσσαλονίκη ζει στους ρυθμούς του νυχτερινού ημιμαραθωνίου. Η ΕΡΤΡΙΑ θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 4-4,5 ώρες για να σας μεταφέρει όλο το σφιγμό τόσο από τον νυχτερινό, τον 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο, αλλά και από τον αγώνα του δυναμικού βαδίσματος στον λαϊκό δρόμο, ο οποίος θα αρχίσει λίγο αργότερα στις 9:15, ενώ σε λίγα λεπτά θα έχουμε εκκίνηση για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Οι συνάδελφοι βρίσκονται ακροβολισμένοι σε διάφορα σημεία της πόλης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας μέσω των social media. Βλέπετε ή θα δείτε αμέσως τώρα και τις διευθύνσεις της ΕΡΤΡΙΑ, όπου μπορείτε να στέλνετε τις φωτογραφίες στο Facebook ΕΡΤΡΙΑ Social και στο Twitter παπάκι ΕΡΤΡΙΑ Social. Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας από την βραδιά αυτή που θα εξελιχθεί όπως όλοι ελπίζουν. Είναι καλός ο καιρός, ο κόσμος είναι πολλής, υπάρχει πολύ μεγάλη και φέτος παρουσία του κόσμου στους δρόμους της πόλης και εμείς θα σας μεταφέρουμε όλο το σφιγμό. Σήμερα καλεσμένοι εδώ στην εκπομπή, στο στούντιο, στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ, η Πόλη Σαρέγκου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπασκετμπολίστρια για πολλά χρόνια, τόσο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην εθνική ομάδα. Καλώς ήρθατε και ο Γιώργος Βαβρίτσας. Καλησπέρα. Άνθρωπος του αθλητισμού, κάνει διδακτορικό. Και επίσης θα μας βοηθήσετε, θα μας δώσετε τα φώτα σας στην διάρκεια του ημιμαραθωνίου, με την κάλυψη που θα έχουμε. Να πάμε να δούμε τους συναδέρφους. Να κάνουμε μια την εικόνα με την εδώ βλέπουμε την εικόνα από τα τρία σημεία της πόλης. Πάνω δεξιά είναι το σημείο εκκίνησης του δυναμικού βαθίσματος του δρόμου που θα αρχίσει στις 9:15 του δυναμικού του δρόμου υγείας, όπως συνήθως λέμε. Εδώ είναι η εικόνα από το λιμάνι που σε λίγη ώρα θα έχουμε την εκκίνηση για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Βλέπετε την συγκέντρωση των χιλιάδων αθλητών που λαμβάνουν μέρος. Σήμερα θα έχουμε ρεκόρ συμμετοχής με την παρουσία του κόσμου και φυσικά αριστερά την εικόνα από τον Λευκό Πύργο και την παραλία. Εδώ είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί αργότερα θα βρεθούν εκεί 17.000 άνθρωποι, αθλητές, για να τρέξουν τα 5 χιλιόμετρα. Και αυτή είναι η εικόνα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η παραλία της πόλης, όπου συγκεντρώνονται σιγά σιγά οι αθλητές για τον ημιμαραθώνιο. Οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι μια ευχάριστη βραδιά του Οκτώβρη και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Θα έχουμε σε λίγο την εξέλιξη του αγωνίσματος και λίγο αργότερα, όπως είπαμε, στις 9:15 το δυναμικό βάδισμα για τους το 5.000 μέτρων. Σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγο, θα έχουμε την εκκίνηση για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Εσείς βλέπετε πάντα σε ζωντανή μετάδοση την εικόνα από το λιμάνι, εκεί όπου θα έχουμε την εκκίνηση του ημιμαραθώνιου. Έχουμε τον Γιάννη Δέλκο όμως, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το λιμάνι. Γιάννη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Γιάννης Δέλκος. Εμείς βλέπουμε πάντα σε απευθείας μετάδοση τα πλάνα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται ο κόσμος για να λάβει μέρος στην εκκίνηση. Ο Γιάννης Δέλκος δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Σε πολύ λίγο θα λυθεί το προβληματάκι που υπάρχει με την σύνδεση του συναδέρφου. Ένα πρώτο σχόλιο. Μάλιστα, όχι, έχουμε τον Γιάννη Δέλκο. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κύριε. Από τον χώρο δίπλα σου έχεις τον Ρώσο Χριστόπουλο, τον Διευθυντή της Οργανωτικής Επιτροπής. Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε,
Πολύ γρήγορα φέτος δεν βρέχει. Ξεκινήσουμε με αυτό. Και να βρέχει πάλι καλά θα ήμασταν, πάλι θα γερούσαμε. Πάλι θα περνούσαμε υπέροχα. Και πέρσι που έβρεχε το ευχαριστηθήκαμε. Τώρα βέβαια είναι ακόμη καλύτερα. Η Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε, ζει μαγικές στιγμές. Ήδη η διοργάνωση ξεκίνησε πριν από δύο μέρες, όταν 21.000 άνθρωποι πέρασαν από το περίπτερο 2 της έκθεσης και παρέλαβαν τον εξοπλισμό τους και όλα εκεί ήταν τέλεια. Η γιορτή συνεχίζεται. 4.000 άνθρωποι σε λίγο θα πάρουν κίνηση των 21 χιλιόμετρων. Οι επαγγελματίες μέσα σε εισαγωγικά δρομής κάθε ηλικίας και φυσικά η αφρόκραμα του ελληνικού αθλητισμού. Των μεγάλων αποστάσεων. Ακριβώς. Λίγο αργότερα, 2,5 ώρες μετά από το Δημαρχείο μας, άλλες 16.500 κόσμου θα πάρουν κίνηση για τον δρόμο των 5 χιλιόμετρων. Όλα είναι υπέροχα. 10 μουσικά σημεία σε όλη τη διαδρομή θα ενθαρρύνουν τους δρομείς και θα δίνουν ξεχωριστό χρώμα στην πόλη μας. Και νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε έτσι να ξεκινήσουμε εδώ τα κορίτσια που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Τα κορίτσια της Trinity είναι καταπληκτικά. Ναι. Και δίνουν την ομορφιά, δίνουν ομορφιά στην ήδη όμορφη διοργάνωσή μας. Κάθε χρόνο έχετε και κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να κινόμαστε όλο και καλύτεροι. Και ο αριθμός μεγαλώνει, διακώνεται από χρόνο σε χρόνο και στον κανονικό μαραθώνιο. Ξεκινάει από την αρχή απέλαλα και στον τελευταίο. Και αποφέτος θα γίνει στις 2 Απριλίου του 2017, σε επερχόμενες χρονιές του 2017. Αυτό είναι καταπληκτικό διότι και μεγαλώνει τόσο γρήγορα, διότι γίνεται στο καλύτερο σημείο της πόλης μας, σε μια απολύτως επίπεδη και υπέροχη διαδρομή που κατά τα 3/4 έχει δίπλα της τη θάλασσα και τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε ιδανικές καιρικές συνθήκες, ειδικά το φθινόπωρο που η Θεσσαλονίκη μας είναι πανέμορφη. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χριστόπουλε. Καλή επιτυχία. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα με τον τεχνικό διευθυντή της διοργάνωσης, τον κύριο Χαλάτση. Κύριε Χαλάτση, λίγο πριν την εκκίνηση, είστε ο τεχνικός διευθυντής αυτής της εκδήλωσης, της διοργάνωσης του μαραθωνίου, όπως και του μαραθωνίου φυσικά. Είναι όλα έτοιμα για την εικόνα. Είναι όλα εντάξει. Περίπου 4.000 αθλητές. Ναι, 4.000 περίπου αθλητές, αριθμός ρεκόρ για τον μαραθώνιο, όπως και στα 5 χιλιόμετρα. Οι συνθήκες είναι πολύ ωραίες. Έχει ένα αεράκι. Αυτό είπαμε τον κύριο Χριστόπουλο. Πέρσι είχε βροχή και πήγαν όλα τέλεια. Με αυτό το καιρό φαντάζομαι πόσο θα πάνε. Θα πάνε όλα καλά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Και θα έχουν ένα καλό αγώνα οι αθλητές. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτοί που θα τρέξουν στο μαραθώνιο. Είναι μαραθώνιο στα 5 χιλιόμετρα. Είναι και ο κόσμος που παρακολουθεί.